Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σας χαιρετούμε από τις εγκαταστάσεις του Φάρος On Air στην Πάφο. Με μεγάλη χαρά σήμερα, γιατί φιλοξενούμε ένα σημαντικό πρόσωπο της Κύπρου, ένα πρόσωπο παγκόσμιας σημασίας, που είναι ο Μάριος Ηλία. Μάρια, καλώς όρισες ξανά στην εκπομπή μας για ακόμα μια φορά. Κατέληξες, είσαι συνεργάτης μας πλέον. Λοιπόν, σε καλωσορίζω. Και θα μιλήσουμε για το έργο του «Ελευθερία». Έναν γιγάντιο έργο, το οποίο ανατέθηκε στον Μάριον από την ΕΡΤ, εκ μέρους της ελληνικής, της Προέδρου της ελληνικής κυβέρνησης, ας το πούμε, για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Καλώς όρισες λοιπόν, Μάρια, στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Και πριν να ξεκινήσουμε, θέλω έτσι να δώσουμε στους θεατές μας, δεν τους λέω ακροατές, είναι θεατές, μια ιδέα περί του τι θα συζητήσουμε. Λοιπόν, να παρακαλέσω τον Σταύρο να ξεκινήσει με το τρέιλερ αυτής της παραγωγής και θα επανέλθουμε. Εκείνη αυτή τη στιγμή παρουσιάστηκε ο Homo Hellenicus. Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, ο άνθρωπος είδε καθαρά ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η ανθρωπότητα. Μήτε δεξιά στο βάραθρο της σκλαβιάς, μήτε αριστερά στο βάραθρο της αναρχίας. Ο Έλληνας χάραξε ένα στενό μονοπάτι ανάμεσα στα δύο βάραθρα. Το μονοπάτι της ελευθερίας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ανατέθηκε στον Μάριο να δώσει μέσα από έναν μουσικό, εικαστικό δημιουργία, μουσικής και εικόνας, να το πω, γιατί πλέον με τα νέα εποχή που περνούμε, Μάριε, με τα μίντια, οι λέξεις έχουν κάπου χάσει λίγο την ακρίβεια τους. Λοιπόν, μέσα από έναν πολυθέαμα, να το πούμε έτσι, μουσικό πολυθέαμα, να δώσεις την ταυτότητα, να δώσεις το χαρακτήρα, να δώσεις το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης. Κυρίες και κύριοι, αυτό το πράγμα εδώ, αυτό το τεράστιο βιβλίο, είναι το έργο στο οποίο αναφερόμαστε. Μάριε, θέλω να μας δώσεις ολίγο τα ιστορικά στοιχεία της υπόθεσης του, όχι της ιστορίας. Πώς σου ανατέθηκε, πότε παρουσιάστηκε, και ποιες ήταν οι απαιτήσεις, τα ζητούμενα, και ακολούθως θα μπούμε και στο θέμα της εσωτερικής καλλιτεχνικής ποιότητας. Το έργο «Ελευθερία» είναι γραμμένο για 4 σολίστ, παραδοσιακά όργανα, συμφωνική ορχήστρα, χοροδία, καθώς επίσης και, όπως είναι συνηθές στα έργα μου, κάποια εξωμουσικά, θα το ονομάζαμε, στοιχεία. Και συγκεκριμένα, λόγω και το θέμα του έργου, εξωμουσικά στοιχεία στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τα τσαρούχια, δηλαδή ο ήχος από τις προκαδούρες που είναι τα 60 καρφιά που βρίσκονται κάτω από τα παπούτσια, τα υποδήματα των ευζώνων, όπως επίσης και ήχη από σπαθιά, ήχη από κανόνια, συγκεκριμένα το κανόνι του Λυκαβητού, όπως και ήχη από τυφέκια με μέσω ενός αγήματος τυφεκιστών. Το έργο, στη μορφή της παρτιτούρας που το έχεις πριν λίγο δείξει στη κάμερα, συμπεριλαμβάνει 111.511 νότες. Βέβαια, ο αριθμός δεν έχει ποσοτική σημασία και η ουσία αυτής της πληθώρας του μουσικού υλικού, θα έλεγα, βρίσκεται στην ποιότητα. Ποιότητα με την έννοια ότι, ενώ αναφερόμαστε σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός του ελληνικού έθνους, συνάμα και της ευρωπαϊκής αλλά και διεθνής ιστορίας, έχει μία, θα την λέγαμε, οικουμενική διάσταση. Και οικουμενική με την έννοια ότι η ελευθερία δεν παρέμεινε στάσιμη πριν 201 χρόνια, αφού έχουμε φτάσει
το 2022, αλλά η ελευθερία περνά μέσα από σημαντικά ιστορικά γεγονότα τόσο της ελληνικής αλλά και της κυπριακής ιστορίας, όπως επίσης και της ευρωπαϊκής, καθώς και της σημασίας και της απήχησης που είχε στην ευρύτερη ευρωπαϊκή καταρχάς κοινότητα. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που το πρώτο μέρος του έργου φέρει τον υπότιτλο «Η ελευθερία οδηγεί των λαγών». Και ο τίτλος αυτός δεν είναι τίποτε άλλο από τον ομώνυμο πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά. Ακριβώς. Το δεύτερο μέρος φέρει τον τίτλο «Εγίναμε πουλιά και τώρα πια στο τσόφλι δε χωρούμε». Είναι μία στροφή από έναν ποίημα του Άγγελου Σικελιανού με τίτλο «Οδή στο Μακριάνι». Και το τρίτο είναι όπως ο τίτλος είναι, ονομάζεται «Όπως περνάν και όπως βροντάν οι εύζωνες το τσαρούχι». Το πρώτο μέρος δηλαδή κατά κάποιον τρόπο αναφέρεται στο παρελθόν, στην αγωνιστικότητα, τις αξίες της γενναιότητας και της τόλμης. Το δεύτερο αναφέρεται στη συλλογική μνήμη και την αξία που έχει διαχρονικά για την ελευθερία. Και το τρίτο μέρος έχει να κάνει με τις συναφείς αξίες της ελευθερίας στις μέρες μας και τη διαφύλαξή μας, όπως είναι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η αλληλεγγύη και η ανθρωποκεντρική διάσταση. Μάριε, σε ευχαριστώ για την γενική εισαγωγή και για την παρουσίαση του θέματος και θα ήθελα να σταθούμε λίγο ακριβώς στην έννοια ελληνικός πολιτισμός. Εμείς στην Κύπρο συντυχάνουμε ελληνικά και μάλιστα διατηρούμε, κυρίες και κύριοι, το απαρέμφατο. Σε καμιά άλλη διάλεκτο του ελληνισμού δεν διατηρείται αυτό το πράγμα. Το πήραμε από τους Αχαιούς όταν μετά τον Τροϊκό Πόλεμο βγήκα στις Αχτές εκεί στο Coral Bay και αποτέλεσαν την πρώτη ελληνική παρουσία στην Κύπρο και μας έδωσαν τον πολιτισμό, μας έδωσαν και γλώσσα και αυτή τη γλώσσα, πολλά στοιχεία της διατηρούνται μέχρι σήμερα. Ο ελληνικός λοιπόν πολιτισμός, τον οποίο κρατούμε σαν ιερό φως, μας συγκινεί ιδιαίτερα. Εγώ, Μάριε, σπούδασα στην Ελλάδα, έκατσα και δούλεψα για ένα-δύο χρόνια και κάθε Σαββατοκύριακο γυρίζαμε την Ελλάδα, αυτή την πανέμορφη χώρα, την ατέλειωτη. Και όσο είναι πολύμορφη και εκτεταμένη και τεράστια σε πληροφορίες χώρου, είναι και στην ιστορία της. Τι είναι λοιπόν για σένα ο ελληνικός πολιτισμός, που είναι πάρα πολλά πράγματα. Από πού ξεκινά χρονικά, ιστορικά? Τι σε συγκίνησε? Κοιτάξτε, ο ελληνικός πολιτισμός είναι αστήρευτη πηγή έμπνευσης, τέτοια ώστε να έχει σημασία στις μέρες μας. Διότι, όπως και στο έργο «Ελευθερία», δεν αναπαράγω οτιδήποτε ιστορικό ως ύλη ή παραδοσιακό. Ακόμα και η χρησιμοποίηση των τεσσάρων παραδοσιακών οργάνων, όπως είναι η Κωνσταντινοπολίτικη Λύρα, το Νέι, το Μαντολίνο και το Σαντούριν, δεν έχουν οποιαδήποτε φολκλωριστική ή παραδοσιακή μουσική ή φήν. Ναι, είναι κατανοητό. Άρα για μένα είναι η σημασία όλου αυτού του πλούτου από τα κείμενα, ας το πούμε, από τον επιτάφιον του Περικλή με το «Άντρον γάρ επιφανών πάσα γη τάφος», το οποίο είναι γραμμένο και στον άγνωστο στρατιώτη, αλλά και αρχαία, ας το πούμε, τραγωδίες, όπως είναι οι Πέρσες του Εσχύλου. Όλες αυτές είναι πηγές ώστε να βρουν νέα διάσταση μέσω της μουσικής γλώσσας. Γι' αυτό λέω η μουσική γλώσσα ελευθερώνει και ελευθερώνεται. Μάριε, συγγνώμη που σε διακόπτω έτσι για να κάνουμε διαλογή, συζήτη που αρέσει και στους θεατές μας, να μην είναι μονόλογος. Από τον Όμηρο, αλλά και από το γεγονός ότι υπήρχε θεός της μουσικής. Ήταν τόσο σημαντική λοιπόν για τους προγόνους μας η μουσική που είχαν θεό. Ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου, ο Απόλλωνας, ήταν ο θεός της μουσικής και με ημίθεους. Είχε 4-5 ημίθεους. Όλα για τη μουσική. Και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αν διατηρείται έναν τραγούδι ή μισό τραγούδι από την αρχαία εποχή, δυστυχώς χάσαμε.
Υπάρχει έναν συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο έχει βρεθεί ανάγλυφον πάνω σε πέτρα και θεωρείται ως το αρχαιότερο ύμνος, θα το λέγαμε. Μα, ας το πούμε. Δυστυχώς εχάσαμε αυτήν την ποιότητα. Φανταστείτε τι τραγούδια και τι μουσική είχαμε, διότι συνέχεια μέσα στους μύθους και μέσα στην ιστορία μας εμπλέκεται η μουσική. Λοιπόν, όμως διατηρήσαμε πολλά άλλα πράγματα. Είναι η αρχιτεκτονική μέσω των μνημείων, είναι η ιστορία μέσω των ιστορικών καταγραφών, είναι η φιλοσοφία μέσα από τα παπύρους των τόσο σπουδαίων φιλοσόφων μας, είναι η τραγική που έγραψαν, δημιουργήσαν το θέατρο, δημιούργησαν την έννοια της παράστασης. Και ακολούθως ο ελληνισμός, μετά την κυριαρχία των Ρωμαίων, ξεκινά μια διαδικασία να υπάρξει μέσα από γιγαντωμένες μεγάλες δυνάμεις άλλες από την Ελλάδα. Οι Ρωμαίοι, οι Ενετοί, Φράγκοι, Τούρκοι, μέχρι οι Γερμανοί κτλ. Αυτός ο λαός προσπάθησε να κουβαλήσει, ας το πούμε, την κυβωτό του πολιτισμού μέσα από όλη αυτή τη χρονική δίωδο. Και φτάνουμε, Μαριέ, ακριβώς το 1821, που άνθρωποι χωρίς, δεν ήρθαν από τη διανόηση η Επανάσταση, ήρθαν από τους απλούς ανθρώπους, κλέφτες, αρματολούς, κρυμμένους στα βουνά, και εξέσπασε αυτή η Επανάσταση, που έγινε παράδειγμα για την Ευρώπη και συγκίνησε τόσους και τόσους, όπως τον Δελάκρουα που είπαμε. Λοιπόν, εκεί αυτό σαν συγκεκριμένο γεγονός, διότι ενώ δεν είναι κακό να το λέμε, πολλοί εμπολευτήκαν με την τουρκική εξουσία, μιλώ για την Εκκλησία μας κτλ. Ξαφνικά και εις βάρος των οικονομικών του συμφερόντων, οι πρόγονοι μας αναταράζουν τη γη με την ελευθερία ή θάνατος. Δηλαδή, αν δεν έχω ελευθερία, είναι προτιμότερος ο θάνατος. Θέλω να μας μιλήσεις ειδικά για αυτό το ξέσπασμα. Έχεις δείξει πάρα πολλά τα θέματα. Θα προσπαθήσω να θυμηθώ κάποια εξ αυτών. Το πρώτο που ήθελα να πω, επειδή γνωρίζοντας και την ευαισθησία που έχεις και το ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική και επειδή στις οθόνες μας βλέπουμε το χώρο όπου πραγματοποιήθηκε ή υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο έργο, είναι η Ρωμαϊκή αγορά κάτω από την Ακρόπολη. Επομένως, έχουμε έναν σύγχρονο μουσικό έργο το οποίο λαμβάνει η χώρα μέσα σε έναν ιστορικά αρχιτεκτονικά πλαίσιο. Ο συσχετισμός όμως δεν είναι τυχαίος, διότι και εδώ έρχονται κάποιες ενδιαφέρουσες πτυχές όσον αφορά την Επανάσταση του 1821 και τι γνωρίζουμε ή τι μας έχει διαπαιδαγωγηθεί πολλές φορές κάνοντας αρχήν από το σχολείο και τι γνωρίζουμε για την Ελληνική Επανάσταση και ίσως κάποιες έρευνες να έχουν αναδείξει ότι τα γεγονότα μάλλον ήταν διαφορετικά από αυτά που τα γνωρίζουμε. Έναν εξ αυτών είναι ότι το πιο πιθανό δεν υπήρξε ποτέ κρυφό σχολείων. Ήταν όλα φανερά τα σχολιά, όπως επίσης και η αρχή της Ελληνικής Επανάστασης, αν δεν απαντώμεν, έγινε από τους στοικούς, δηλαδή δεν ήταν από τους ορθόδοξους χριστιανούς. Χωρίς φυσικά να αυτά, είναι. Αυτά, Μαριέ, μεγεθύνουν πολλά το νόημα. Διότι ένας λαός ο οποίος θα ήταν απόλυτα καταπιεσμένος, πιο εύκολα ξεσπά. Όμως, εγώ βρίσκω ότι αυτό το ξέσπασμα έγινε ενώ οι αντικειμενικές συνθήκες, ας πούμε, ήταν εις βάρος. Δηλαδή, οι Έλληνες έλεγχαν το εμπόριο, έλεγχαν τότε σχεδόν και την τουρκική συσσαγωγικά κυβέρνηση, οι υπουργοί του Σουλτάνου σχεδόν όλοι Έλληνες. Και κάποιοι συνδύονται ότι αφού θα κυριαρχούσαμε μέσα από τους πολιτικούς. Παρόλα λοιπόν τούτα, οι Έλληνες είπαν ότι προτιμότεροι ως θάνατος αν στερήσει την ελευθερία. Και έχουμε αυτόν τον σπουδαίο γεγονός. Και εδώ που θέλω να καταλήξω είναι ότι, και για να συσχετήσω και το Ρωμαϊκή αγορά με το έργο Ελευθερία, είναι ότι και στο ότι πολλά που ξέρουμε ίσως δεν γνωρίζουμε ακριβώς την πηγή από που προέρχονται. Στο έργο «Ελευθερία ή θάνατος», που είναι και ο εθνικός μας ύμνος του Σολομού, υπάρχει η φράση «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή». Αν το δούμε καθαρά ερευνητικά,
η πηγή αυτή δεν είναι εξ ολοκλήρου ελληνική, είναι δίπλα δανειζόμενη ή παρμένη τέλος πάντων από την από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη Αλιγέρη. Και εκεί ακριβώς λέει και αυτός το ίδιο, βασικά, το ίδιο πράγμα, όπως και κάποια άλλα σημεία. Δηλαδή ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε των ελληνικών ύμνων μέσα από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη Αλιγέρη, όπως επίσης και μέσω της λεγόμενης θρησκευτικής ιταλικής ποίησης. Και εδώ κλείει ο κύκλος που λέμε ότι δεν υπάρχει η παρθενογένεση σε οτιδήποτε και νομίζω ότι και εδώ είναι και η αξία της πολυπολιτισμικής διάστασης της κουλτούρας του κάθε τόπου ή του κάθε έθνους, θα έλεγε ακόμη. Εδώ, Μάριε, να ζητήσω από τον Σταύρο, μέσα στο control room, να μας προβάλλει έναν απόσπασμα από την μουσική αυτήν παραγωγή, για να αποφύγουμε έτσι και τους μακρύς διαλόγους. Είμαστε έτοιμοι, Σταύρο? Σε ευχαριστούμε, Σταύρο, έτσι, για αυτήν την πρώτη εμπειρία, όπως προέκυψε από την παραγωγή της ΕΡΤ, η οποία, σας επαναλαμβάνουμε, έγινε τέλος του 2021. Παρουσιάστηκε. Ναι, παρουσιάστηκε μέσω της τηλεόρασης της ΕΡΤ, 29 Δεκεμβρίου, και μέσω της ΕΡΤ World, στην δορυφορική δηλαδή, και το αποτέλεσμα αυτής της μουσικοθεαματικής παράστασης ήταν ένα βίντεο πόσης διάρκειας? Είναι μία ώρα το, περίπου μιας το ώρας. Έργο είναι μία ώρα. Απλά να πούμε ότι η εικόνα βασικά έχει διάφορους στόχους. Πρώτος είναι βεβαίως να μεταφέρει την ατμόσφαιρα γύρω από τη ρωμαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένου και του Παρθενώνα, ο οποίος θεωρείται ως ένα σύμβολο της δημοκρατίας και ήταν και εκεί που και γύρω που και ο Περικλής, τον επιτάφιον του Περικλή, τον είχε υποτίθεται τοποθετήσει ο Θουκυδίδης. Και είναι και ενδιαφέρον τι έχει πει, διότι το έργο αυτόν συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά κείμενα, που να πω ότι τα κείμενα δεν είναι αυτός ο σκοπός στο έργο, ούτε και προϋπάρχουν με την έννοια ότι μελοποιείται ένα συγκεκριμένο ποίημα, το οποίο προϋπάρχει, όπως ανέφερα, της μουσικής. Αλλά για εμένα, εν αρχή, είναι ο ήχος. Δηλαδή, προσπαθώ πρώτα απ' όλα να δώσω μία μουσική δομή, μετά κάνω την έρευνα μου όσον αφορά τα κείμενα και στην τρίτη φάση της συνθετικής πράξης παίρνω τα κείμενα και προσπαθώ ταυτόχρονα με τη μουσική να τα ενσωματώσω και να τα εξελίξω. Επομένως, τα κείμενα είναι σαν έναν ενιαίο λιμπρέτο, το οποίο εξελίσσεται ταυτόχρονα με τη μουσική. Και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι η ελευθερία στο έργο δεν είναι καθαρά και μόνο εθνική. Η ελευθερία, πέραν από την εθνική διάσταση, έχει και κοινωνική, έχει και πολιτική, έχει κοινωνική και ακόμα έχει και προσωπική διάσταση. Και
μου επιτρέψεις ή αν θέλεις να πω ότι υπάρχει ένα ποίημα μέσα του Κώστα Μόντι, το οποίο ονομάζεται «Η φυλακή». Ας το αναγνώσουμε. Ας το αναγνώσουμε. Είναι σύντομο και λέει το εξής. «Το χειρότερο δεν είναι που με έκλεισαν σε αυτή τη φυλακή και πήραν τα κλειδιά και έφυγαν, μα που δεν ξέρω ως που φτάνει η φυλακή μου, που δεν ξέρω το περίγραμμά της, για να κάνω επιτέλους σαν άνθρωπος κι εγώ μια απόπειρα αποδράσεως». Συγκλονιστικά τα λόγια. Αγαπημένος Μόντις, ιδίως στην πρώτη του περίοδο, στην πρώτη περίοδο, Μάριε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο ελληνικός πολιτισμός είναι μια τεράστια υπόθεση και αν πρέπει σε μια ώρα να συμπυκνώσεις και να δώσεις μηνύματα και ήχους από έναν άνθρωπο τον οποίο τόσα εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια η Ιαπωνία, πόσα είναι? Νομίζω, δεν ξέρω ακριβώς, νομίζω λίγο πιο λίγα. Λοιπόν, και κάλεσαν τον Μάριο να παρουσιάσει το Κιώτο, κάτι που θα γίνει το τέλος του χρόνου, ηχητικά, μέσα από τους ήχους της πόλης. Όπως επίσης και 200 τόσα εκατομμύρια Ρώσοι, μπορεί να 230, και φωνάξαν τον Μάριο και ανάλαβε και δημιούργησε μια παραγωγή πολύ σπουδαία, το ηχητικό προφίλ της πόλης του Βλαδιβοστόκ, μια πόλη που ήταν για 70 τόσα χρόνια, 60, κλειστή, δεν μπορούσε κανείς ούτε να μπει, ούτε να βγει από αυτήν την πόλη. Αφήστε που τον εφώναξαν και οι Γερμανοί, τόσα εκατομμύρια Ευρωπαίοι, και φώναξαν τον Μάριο με την ευκαιρία των 100 χρόνων από την αυτοκινητοβιομηχανία. 125. Από, ναι, 125 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου. Μάλιστα. Και ποια βιομηχανία σε φώναξε? Ο κύριος σπόνσορας με φώναξε η πόλη του Μάνχαϊμ, διότι στην πόλη Μάνχαϊμ ο εφευρέτης Καρλ Μπενς. Μπενς της Mercedes. Ναι, της Mercedes Benz, ο Καρλ Μπενς εφεύρε το πρώτο αυτοκίνητο, όπως το ξέρουμε σήμερα, το λεγόμενο τρίκυκλο. Και τον κινητήρα νομίζω Ότο. Και τότε, ναι, υπήρξε μετά ραγδαία εξέλιξη. Μάλιστα. Αφού το ανέφερες, να πούμε ότι ο πρώτος υβριδικός κινητήρας ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή πριν 100 χρόνια, 1916, κάπου εκεί, και τον εφεύρενε ο Φέρντιναντ Πόρσε. Αλλά το συγκεκριμένο, ναι, ήταν ο κύριος σπόνσορας, ήταν η Mercedes-Benz, επειδή ακριβώς συνδέεται το όνομα της εταιρείας με τον εφευρέτη. Εκεί λοιπόν, Μάριε, ας μην τα πω εγώ που, ναι, που πάντα εντυπωσιάζομαι, μπροστά από 20.000 Γερμανούς παρουσίασε ο Μάριος έναν υπερθέαμα απίστευτο και έδωσε την ουσία της ουσίας για την γερμανική βιομηχανική επανάσταση και κυριαρχία μέσω του αυτοκινήτου. Ο Μάριος λοιπόν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε μέσα από τους ήχους, με μια μεγάλη συμφωνική παραγωγή, την οποία συμμετείχαν και κινητήρες, είχε από αυτοκίνητα, πόρτες που εκλείναν, πουρούδες που επέζαν. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να καταλάβετε τη σημασία που έχει ο ήχος για τον Μάριο. Και όταν αναλαμβάνει, λοιπόν, του ανατίθεται να παρουσιάσει την ελληνική επανάσταση μέσα σε μια ώρα, φαντάζεστε πόσα πολλά πρέπει να αφήσεις έξω λόγω των περιορισμών και πόσο πρέπει να διαλέξεις το υλικό σου. Λοιπόν. Πέρα από όλα τα άλλα, Μαρία, ο ελληνικός πολιτισμός δίδαξε την παιδεία. Και η παιδεία, κυρίες και κύριοι, είναι η ανάγκη, είναι η δίψα αυτού που δεν έχει τη γνώση για να την αποκτήσει. Και μια μικρή παρένθεση. Και όταν ακούω τον Υπουργό ότι προσπαθεί να βάλει τώρα, έβαλε τρίτον εξάμηνο για να αναγκάσει τον μικρό να σκύψει και να παρακολουθά, τραβούμε τα μαλλιά μας. Αντί να εμπνεύσουν τους μαθητές με αυτήν τη δίψα της μόρφωσης, να εξαναγκάσουν μέσα από τεχνοκρατικές διαδικασίες και όλα γίνονται λάθος σε αυτόν τον τόπο. Πίσω όμως στο θέμα μας. Απλά να πω σε αυτό που λες, τουλάχιστον από δική μου εμπειρία, είναι ότι η παιδεία πρώτα απ' όλα εξαρτάται από εμάς τι παιδεία θέλουμε, ενώ από το κάθε άτομο. Βεβαίως υπάρχει ένα σύστημα και ένα δεδομένο το οποίο σε έναν σχολείο, σε έναν πανεπιστήμιο, σε μια ακαδημία, σε έναν οδείο κτλ. Μας παρουσιάζεται, αλλά στην τελική η παιδεία είναι το πάθος και η δίψα του κάθε ατόμου
προσωπικά, πέραν από αυτά τα έτοιμα πλαίσια τα οποία μας δίδεται. Και πιστεύω ακριβώς σε αυτόν το υπερπέραν, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, βρίσκεται και εκείνη η λεπτή γραμμή όπου θα μας φέρει έναν σημείο πιο κοντά στην ταυτότητα μας. Διότι ακριβώς η ταυτότητα του κάθε νου, και εδώ πιστεύω είναι η σημασία των νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, επειδή δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, βρίσκομαι σε έναν συμβουλευτικό συμβούλιο, το οποίο έχει να κάνει με την διεθνή τέλος πάντων διαπαιδαγωγήση μέσω μιας πολυαισθητικής αγωγής. Ποιος το έχει συστήσει, τι ρόλο παίζει, τι έχει. Αυτό το σκεπτικό. Το όργανο, αυτό το όργανο, το συμβούλιο. Ναι, η βάση του είναι στην Αυστρία, στο Σάλτσμπουργκ συγκεκριμένα, και ξεκίνησε η όλη ιδέα από τον πρώην πρίτανιν του Πανεπιστημίου του Μοτσαρτέουμ, όπου είχα φοιτήσει και τον είχα γνωρίσει πολύ κοντά και μάλιστα με ονόμαζε και πάντα όταν με έβλενε Οδυσσέα. Φαντάζομαι κάτι θα του έλεγε η ελληνική καταγωγή, αφού είναι και το θέμα μας. Και αυτός ο Πρίτανης, ο οποίος ήταν μαθητής του Καρλ Ορφ, αυτού που έγραψε την Καρμίνα Μπουράνα, είχε σκεφτεί, εμπνευσμένος από την ποιητική του Αριστοτέλη, ο οποίος αναφέρει το λεγόμενο κοινών αισθητήριων, sensorium commune στα ιταλικά, ξεκίνησε να παρουσιάζει ότι η εκπαίδευση δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά είναι πολυδιάστατη. Και βεβαίως στην πορεία και όταν ερχόμαστε στη μέρα μας, το πιο σημαντικό είναι ότι το κάθε άτομο βασικά χρειάζεται μία ιδιαίτερη παιδεία ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του και ανάλογα και με το ταλέντο του. Και ήδη στις σκανδιναβικές χώρες, αν δεν απαντώμε και στο Ισραήλ, υπάρχουν τέτοια σχολεία τα οποία δεν έχουν καν τάξεις. Μάλιστα. Επομένως η παιδεία έχει να κάνει με, θα έλεγα, με τα προσωπικές την προσωπική επαγρύπνηση του κάθε ενός και όχι το ότι βασικά μέσα σε ένα σύστημα είναι κάποιος αναγκασμένος να διαβάσει. Πέραν από αυτόν, και εκεί βρίσκεται ακριβώς και η διαφορετικότητα που θα αναπτύξει μια προσωπικότητα. Εδώ θα καλέσω ξανά τον Σταύρο να μας δώσει ακόμα ένα απόσπασμα από το έργο αυτό για να τροφοδοτήσει την συνακόλουθη συζήτησή μας. Πολεμάς και να αντιστέκεσαι κι ας μένεις μόνος. Μονάχος, έρημος, γαλήνιος, να πολεμάς για το καλό του ανθρώπου. Στους δυνατούς ενάντια, στους σκληρούς, στους σκληροκαρδούς και στους δυνατούς, στους κομματένους ενάντια και στο αφέντη. Ευχαριστούμε για το απόσπασμα. Ήχοι, λοιπόν, που δημιουργούν ένα πλαίσιο, ένα δυναμικό πλαίσιο, να απεικονίσεις, να αντιχίσεις τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τις κλαγκές των σπαθιών στην πολιορκία της Τριπολιτσάς. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Διονύσιος Σολωμός, όταν λέει «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού», αναφέρεται στην πολιορκία και την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Από τον ήχο των τσαρουχιών, εγώ θυμούμαι, Μάριε, τον παππού μου που φορούσε κάτι βαριές μπότες γεμάτες από πρόκες, αυτά τα Προκαδούρες. Προκαδούρες, στην Κύπρο τη λέμε πρόκες, όταν επαρπατούσε να πάει στον καφένε και ήταν κρακ, 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 όλες αυτές οι πρόκες που έδιναν μια λεβεντιά. Διότι, εντάξει, θα ήταν καλό τα παπούτσια να ήταν πιο ελαφριά. Διότι ήταν, μπορεί να ήταν και 5 κιλά το καθένα τώρα από τις μπότες.
Και ακολούθως, μέσα από την ποίηση τόσο σπουδαίων ανθρώπων, τόσο σπουδαίων ανθρώπων που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, στον ελληνικό χώρο, και εδώ να δώσω και ακόμα μια παρένεση στο Υπουργείο Παιδείας για την ύλη, τόσους σπουδαίους ποιητές, ο Βαρβιτσιώτης, Παπαδίτσας, συγκλονιστική ποίηση των νεωτέρων μας ποιητών, και δεν χαπαρίζουν οι φιλόλογοί μας και αυτοί που καθορίζουν την ύλη και δεν τους αγγίζουν. Ξέρεις τι σημαίνει Δημήτρης Παπαδίτσας? Λοιπόν, Μάριε, θέλω να πάμε τώρα και στην εικόνα. Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού, είπαμε, είναι μέσα από την αρχιτεκτονική. Και εδώ θα πάρω την ευκαιρία να πω ότι από ταπεινή θέση ένας συνάδελφος μου, ο Ιχτίνος, μαζί με τον Καλλικράτη, έκανα τον Παρθενώνα. Τώρα μου πείτε, όμορφες κολόνες, καλά λαξευμένες, με ακρίβεια, με γεωμετρία, κολόνες, στέψη, γύσο. Και όμως, κυρίες και κύριοι, ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι η κάθε μια κολόνα δεν είναι κατακόρυφη. Έχει μια ελαφριά γλύση όλες, τις οποίες αν τις ενώσεις τον άξονα τους, καμιά 300 μέτρα πάνω ψηλά, συναντώνται. Μα ξέρετε, κυρίες και κύριοι, τι μαθηματικά χρειάζονται για να κάνεις τον κάθε ένα σφόντιλο. Και να έχουν μια μικρή απόκληση, γιατί λέει, αυτό είναι το πνεύμα, δίνει το πνεύμα, δίνει στην πέτρα ζωή, δίνει πνευματική εδώ περιεχόμενο σε ένα πράγμα ανάψυχο. Μα ακόμα και το πρώτο κομπιούτερ που λέμε, το μηχανισμό των αντικειθήρων. Δηλαδή είναι μια σπουδαία εφεύρεση, φαντάσου πόσα χρόνια πριν και πόσες τροχαλίες είχε αυτός ο μηχανισμός, επειδή γνωρίζω έναν επιστήμονα ο οποίος διδάσκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και έχει αναπαράξει τον μηχανισμό αυτό. Είναι απίστευτο το ότι η πολυπλοκότητα και με πόση ακρίβεια μπορούσαν να υπολογίζουν τα πάντα. Απλά να σου πω, επειδή είχες πει για το σπαθιού τη λάμψη του Σολομού, μπορώ να σου πω ακριβώς από πού προέρχεται αυτός ο στίχος του Σολομού. Είναι από ένα στίχο που προανέφερα πριν, της Θείας Κωμωδίας. Και αυτός ο στίχος λέει το εξής: «Ε αλαμποτή σου ασπαντά η βυζή τρεμάνω». Βυζή τρεμάνω, τρέμουνε τα πρόσωπα. Αυτό? Και στου σπαθιού τη λάμψη τρέμουνε τα πρόσωπα. Είναι ακριβώς, και υπάρχουν μελέτες και τις είχα μελετήσει πριν το... Ξέρεις τι συμβαίνει? Ας πούμε, κυρίες και κύριοι, ο νεοκλασικισμός στην Ελλάδα ήρθε από τη Βιέννη. Ήρθε από την Ευρώπη. Αν είναι δυνατό, ο τόπος που εγέννησε τον Ιωνικό ρυθμό, τον Δωρικό, τον Κορυθιακό, με τα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, επήγαινε στην Ευρώπη, τους έδωσε τον διαφωτισμό, τους άνοιξε τα μάτια τους και ήρθε πίσω όταν έφερα βασιλιά και έφερε 2-3 αρχιτέκτονες μαζί του Όθωνας και μας έφερα εμάς τώρα που δημιουργήσαν την κλασική αρχιτεκτονική, την νεοκλασική. Κάτι ανάλογο είναι και με τον Δάντη. Δηλαδή, για να το χωνέψουμε, πρέπει να μας έρθει απ' έξω. Ένα πράγμα δικό μας. Λοιπόν, Μάριε, προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση, που δεν τη χορταίνω, κάθε φορά που έχουμε εκπομπή, δεν θέλω να τελειώσει ο χρόνος. Θέλω να μας πεις περί του αποτελέσματος. Διότι, κυρίες και κύριοι, είναι ο Μίκης Θεοδωράκης που ζήτησε, εθάρρυνε, να το πούμε έτσι, τον Μάριο να γράψει και για την Ελλάδα, να προβήσει αυτό το εγχείρημα. Και το αποτέλεσμα αυτής της δημιουργίας ήταν να πάρει και ένα βραβείο ο άντρας της χρονιάς, ξέρω εγώ, να μας τα πει ο ίδιος. Αλλά θέλω κυρίως επί του ποιοτικού επίπεδου την αντανάκλαση, το αποτέλεσμα αυτής της δημιουργίας. Θεωρώ ότι περιέχει σημαντικά μηνύματα και να το πω με έναν ποιητικό παράδειγμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι και η πεμπτουσία όλου του έργου και του μηνύματος στις μέρες μας. Και επειδή ανάφερες και πριν και για ποιητές ή ποιήματα τα οποία μας είναι ως επιτοπλίστων άγνωστα, υπάρχει ένα ποίημα το οποίο ονομάζεται «Μήνυμα» του Γιάννη Κουτσοχέρα. Και λέει το εξής: «Πάντα να πολεμάς και να αντιστέκεσαι και ας μένεις μόνος. Μονάχος, έρημος, γαλήνιος. Να πολεμάς για το καλό του ανθρώπου. Στους δυνατούς ενάντια, στους σκληρόκαρδους και στους δειλούς, στους κομματένιους. Ενάντια και του αφέντη του ανελεύθερου.
και του τρεμόκαρδου του δόλου ενάντια. Και να πονάς και να γελάς και να ονειρεύεσαι, πάντα για το αγαθό και το καλό του ανθρώπου. Να πολεμάς με το γνωστό και το άγνωστο, με την κακή και την καλή τη μοίρα. Και με τους άπονους θεούς και τους απάνθρωπους ανθρώπους, πάντα να πολεμάς και να αντιστέκεσαι. Και όλο για το καλό, το φως του ανθρώπου. Ρε Μαρία, αυτό το πράγμα δεν πρέπει να ήταν τώρα ο παγκόσμιος ύμνος, ας πούμε, των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η μετάκληση του αγώνα για την ελευθερία. Δεν μας θυμίζει τον Κυριακό Μάτση μέσα στο κρυσφύγιο του όταν είπε ότι αν εγώ θα βγω πυροβολώντας και τον ανατείναξαν οι Εγγλέζοι. Δεν μας θυμίζει τον Αυξεντίου όταν προτίμησε και να τον κάψουν από το να παραδοθεί. Δεν μας θυμίζει τον Ευαγόρα Μπαλικαρίδη που θα μπορούσε εύκολα και απλά να δώσει 2-3 ονόματα και να γλιτώσει τον απαγχωνισμό. Και δεν το έκανα. Γιατί είναι υπέρτατη η αξία η διεκδίκηση της ελευθερίας. Απέναντι, όπως είπε ο Κουτσοχέρας, απέναντι σε παντός είδους ανελευθερία και καταναγκασμό. Εγώ να σου πω επίσης ότι η προσωπική μου τοποθέτηση για το έργο εμπεριέχει έναν αντιπολεμικό μήνυμα. Δηλαδή δεν είμαι υπέρ του πολέμου. Κανένας δεν είναι. Κατά ανάγκη για την αξίωση της ελευθερίας. Βεβαίως, δυστυχώς, κάποιες φορές φαίνεται να είναι αναποφευκτή, αλλά σκέφτομαι και τις μάνες όλων αυτών των παιδιών, των οποίων θα εξαναγκαστούν να πάνε στους πολέμους. Γι' αυτό έχω γράψει και έναν δεύτερο έργο. Θα μιλήσουμε αλλά, για εκείνο. Ναι, αλλά αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι το έργο, εκτός του ότι περιμένει και κάποιους στίχους από το Γιάννη Ρίτσον και του Βαγορή, του Φώτη Βαρέλη, το οποίο αναφέρεται στον Ευαγόρα Μπαλικαρίδη, αλλά και για την Πάφων εν τέλει, κλείνει με έναν μικρό απόσπασμα από ένα ποίημα του Θεοδόση Πιερίδη. Ο Θεοδόσης Πιερίδης ήταν ένας σημαντικός Κύπριος ποιητής και ενδιαφέρον ο τίτλος αυτού του ποίηματος είναι «Κυπριακή Συμφωνία». Πιθανόν να το έχουμε να ακούσει κάποιους από τους στίχους αυτούς. Θα μας το απογγείλεις και αυτό. Μπορώ να σας πω τέλος πάντων κάποιους στίχους. Πες μας τους. Που πιθανόν να σου είναι γνωστοί από κάπου αλλού. «Ω, δεν τις χάνω, δεν τις κλείνω τις φτερούγες μου. Κι ό, το τραγούδι που θενάρθει δεν ξεχνάω. Τραγουδώ τους ανθρώπους που θα έρθουνε, τραγουδώ τους ανθρώπους που θα έχουν. Για τροφή στα πνευμόνια τους, λεύτερο, τον πλατίν ουρανό μας που θα έχουν. Όλο τούτο το χώμα μας λεύτερο, σαν αφέντες να το δρασκελίσουν». Άρα βασικά το έργο κλείνει με την ελπίδα, αισιόδοξο, το ότι θα απελευθερωθεί και ο τόπος μας που είναι η Κύπρος. Και όλοι οι άλλοι τόποι, οι οποίοι βρίσκονται τώρα σε εμπόλεμη ζώνη, όπως είναι καλή ώρα και η Ουκρανία, και όλες ακόμα και οι πόλεις, οι χώρες οι οποίες έχουν διαχωριστικά τείχη, όπως είναι και η Κορέα, όπως είναι και η Παλαιστίνη με το Ισραήλ, κατάλαβες, δηλαδή έχει όλη αυτή την οικουμενική διάσταση. Παγκόσμιο μήνυμα. Και αντιπολεμικών. Ναι. Σταύρο, σε παρακαλώ να προβάλλουμε έναν τελευταίο απόσπασμα από το έργο «Ελευθερία». Oh, this is love, if we got it, we love.
Πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Έναν άτομο, λοιπόν, τόσο χαρισματικό σαν τον Μάριον Ιωάννου Ηλία, που τον έχουν αξιοποιήσει τόσες και σημαντικές χώρες. Χαιρόμαστε που επιτέλους και ο δικός μας τόπος του εζήτησε να κάνει κάτι για την Κύπρο, αν είναι δυνατόν τώρα. Ο Μάριος ο Παφίτης να μην έχει αξιοποιηθεί στον τόπο του. Όμως, έστω και πρόσφατα, η Κυπριακή Δημοκρατία του ανέθεσε ένα σημαντικό έργο, το οποίο θα παρουσιαστεί το 20 του Ιούλη, ναι, ναι. 20 Ιουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, στον υπαίθριο χώρο εκεί, στο θέατρο ναι, Κήπους. Στους Κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Τι είναι αυτό το, η ανάθεση, η Μάρια, τι τίτλο έχει και τι περιεχόμενο? Βασικά, η ανάθεση ήταν για το 2020 και λόγω της πανδημίας αναγκαστικά είχε αναβληθεί και η πρεμιέρα του θα είναι κατά τη διάρκεια των μαύρων επαιτίων της τουρκικής εισβολής της 20 Ιουλίου του 2022. Το έργο βασικά είναι ένα δίπτυχο μαζί με την ελευθερία, έτσι θα το τοποθετούσα. Φέρει τον τίτλο «Πονεμένες Παναγίες» και βασικά τώρα που είναι και το Πάσχαν και εμπνέεται, θα έλεγα, από την Μεγάλη Πέμπτη, το Μεγάλη Παρασκευή και το Αποκαθήλωσης. Και το Μεγάλο Σάββατο και έχει επίσης τρία μέρη παράλληλα με αυτές τις μέρες και είναι αφιερωμένο στις μάνες των αγνωμένων της Κύπρου. Αντιλαμβάνεσαι ο τίτλος «Πονεμένες Παναγίες», αν δεις μια εικόνα ή έχεις ζήσει τα γεγονότα το 1974 και μετά από τις μάνες αυτές που πηγαίνανε στα οδοφράγματα μαυροφορούσες με τη μαντήλα και έχω δει και αρχιακών υλικών από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών όπου είναι π.χ. μια μάνα η οποία κλαίει και οδύρεται μπροστά από έναν τάφο και γύρω-γύρω της υπάρχουν άλλοι σταυροί, αλλά είναι ανώνυμοι, δηλαδή είναι αγνοούμενοι, ενώ της ίδιας επέστρεψε το παιδί της. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για σύγχρονες Παναγίες, οι οποίες βρίσκονται ανάμεσά μας και η μοίρα ή τα ιστορικά γεγονότα τα έφεραν τέτοια, ώστε το δράμα που έζησε η Παναγία κάτω από το σταυρό του παιδιού της, να τη ζουν σήμερα αρκετές μάνες. Εγώ, Μάριε, θυμούμαι, ήμουν 12-12,5 χρονών τότε με τα γεγονότα. Τέλειωσε ο πόλεμος και υπήρχαν κατέρωθεν εχμαλώτοι. Οι Τούρκοι το χρησιμοποίησαν αυτό το πράγμα να μας δίνετε τους εχμαλώτους και θα τους ανταλλάζουμε με δικούς σας, αλλά θα μας τους δίνετε στο κατεχόμενο κομμάτι. Ήταν και ένας τρόπος να ολοκληρώσουν, να συνεχίσουν την βίαιη μετακίνηση πληθυσμών που είναι το τεράστιο έγκλημα της τουρκικής εισβολής. Πέραν από τις βιαιοπραγίες και τα εγκλήματα στη διάρκεια του πολέμου, γιατί ακόμα και ο πολέμος έχει τους δικούς του νόμους, τους οποίους πολλάκι σε παρέβησαν οι Τούρκοι. Και εμείς κάποιες φορές. Θυμούμε λοιπόν, σε αυτήν τη διαδικασία έρχονταν τα λεωφορεία με εχμαλώτους από την Τουρκία, από τα Άδανα και στις άλλες φυλακές τέλος πάντων, και έρχονταν εκεί κάπου στη Λευκοσία και περιμέναν όλοι εκεί, διότι κανένας δεν ήξερε πότε θα έρθει ο δικός του. Και βλέπεις εκεί όταν μια οικογένεια βλέπει τον παιδί της, τον άντρα, τον αδερφό, χαρές και αγκαλιές και φιλήματα και συγκίνηση. Και κάποιες άλλες, αρκετές άλλες μανάδες, περίμεναν το επόμενο λεωφορείο. Το επόμενο λεωφορείο, και αυτό το πράγμα επαναλήφθηκε πολλές φορές, μέχρι που ήρθε το τελευταίο λεωφορείο. Και εκεί, Μαριέ, πάρα πολλές μάνες έμειναν με τη φωτογραφία στο χέρι, διότι κάπου 1500 άτομα δεν ήρθαν ποτέ και αποτέλεσαν αυτό το έγκλημα της έννοιας του αγνοούμενου. Γιατί οι Τούρκοι μέχρι σήμερα έχουν τα στοιχεία, ξέρουν για τον καθέναν πότε τον εσκότωσαν και πώς και γιατί και τα λοιπά και σαν αντεκδίκηση το λένε. Όμως όφυλαν από την πρώτη ημέρα να πούν ναι, αυτούς τους 1500 τους εσκοτώσαμε γιατί εσκοτώσετε κι εσείς κάπως τους δικούς μας και να έκλειεν εκεί το θέμα. Αντιθέτως, ετροφοδότησαν 30-40 χρόνια, να πούμε, πόνου από αυτούς που περιμέναν ένα μπουκάμισο να διανώ.
Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό σου, η βασική σου αφορμή για να σου πω, αγαπητέ Βαγγέλη, ότι σε αυτούς που περιμένα βρίσκεται και η οικογένειά μου, διότι έχω δύο θείους, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Δύο. Είναι δύο αδέρφια του πατέρα μου. Ο ένας ήταν 16 χρονών και ο άλλος 18. Επομένως, αντιλαμβάνεσαι και που θέλω να καταλήξω, ότι τόσο η ελευθερία όσο και οι πονεμένες Παναγίες είναι ανθρωποκεντρικά έργα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο αγώνας του, ο πόνος του, η οδύνη του, η ελπίδα του, η προσπάθεια του να εξασφαλίσει τα ιδανικά και ακόμα και να διασφαλίσει τα ανθρώπινα του δικαιώματα, τα οποία τα δικαιούται. Όλον αυτόν το δράμα, γι' αυτόν και στις πονεμένες Παναγίες και στην ελευθερία που έχεις αντιληφθεί, χρησιμοποιώ κείμενα από την αρχαία ελληνική τραγωδία. Πρόκειται για σύγχρονες τραγωδίες. Και θα έλεγα ότι χωρίς οποιαδήποτε εθνική ταυτότητα, είναι όλες οι μάνες, άσχετα από που κατάγονται, τον ίδιο Γολγοθάν. Ακολουθούν. Άρα υπάρχει σε αυτά τα έργα μία άμεση βιογραφική τοποθέτηση. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτή την συζήτηση περί του θέματος, αναμένοντας τις 20 του Ιούλη. Σας δηλώνω, κυρίες και κύριοι, ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια το Φάρος On Air να βγάλει ζωντανά, να κάνει live link αυτή την εκδήλωση. Ελπίζω να βρούμε συνεργασία ευήκων ους ιστορικ και να τα καταφέρουμε και να σας το παρουσιάσουμε ζωντανά την ώρα που γίνεται. Εδώ θα ζητήσω όμως από τον Σταύρο, για να ολοκληρώσουμε έτσι τη συζήτησή μας, τα ευχάριστες πτυχές αυτής της υπόθεσης, που είναι η βράβευση του Μάριου. Φίλε Σταύρο, βάλε μας το βίντεο με τη βράβευση. Παιδί θαύμα της σύγχρονης μουσικής. Νικητής λοιπόν στην κατηγορία δημιουργία, ο μάγος των ήχων, μουσικοσυνθέτης κύριος Μάριος Ιωάννου Ηλία. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για τον νικητή σε αυτή την κατηγορία. Μάριος Ιωάννου Ηλία, με αέναη και πολυσχηδή δράση σε όλο τον κόσμο. Το παιδί θαύμα της σύγχρονης μουσικής, όπως έχει επανειλημμένως χαρακτηριστεί, έχει διακριθεί με διεθνή βραβεία τα τελευταία χρόνια σε σπουδές καλλιτεχνικές συνάξεις παγκοσμίως. Το ταλέντο και η σπίθα του παφίτη καλλιτέχνη Μάριο Ιωάννου Ηλία συνέβαλαν στο να εξαπλωθούν η φήμη και το ταλέντο του διεθνώς και τελικά να φτάσουν και στη γενέθλια γη του. Έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως ο άνθρωπος στον κόσμο της μουσικής για μνημειώδη γεγονότα. Μετά την υλοποίηση του ήχου του Βλαδιβοστόκ, το οποίο βραβεύτηκε με τον Grand Prix Silver Archer της ΑΠΟ Ανατολής, η Ιαπωνική κυβέρνηση του ανέθεσε την υλοποίηση του ήχου του Κιώτο. Σε αυτή τη σειρά ακολουθεί ο ήχος της Μόσχας. Στις επερχόμενες πρεμιέρες περιλαμβάνονται το ορατόριο «Πονεμένες Παναγίες», ανάθεση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το κονσέρτο «Η Τρομπέτα του Θεού», ανάθεση της Φιλαρμονικής Ισπανονίας στην Ουγγαρία. Το τελευταίο του έργο «Ελευθερία», ανάθεση των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ, με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, το έργο «Ματριώσκα» για 289 εκτελεστές ματριωμήν έκανε πρεμιέρα στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου ρεκόρ Guinness στο Κόμπε της Ιαπωνίας. Το βραβείο στην κατηγορία δημιουργία απονέμεται στο Μάριο Ηλία Ιωάννου. Κυρίες και κύριοι, να συγχαρούμε για μια ακόμα μια φορά τον Μάριο για τις δημιουργίες του, για την παγκόσμια διάσταση που παίρνει η προσπάθεια του και η δημιουργία του, και τιμά την Κύπρο και τιμά την Πάφο σε όλο τον πλανήτη, και να ευχηθούμε πολύ πολύ περισσότερες δημιουργίες και ως εκ τούτων τιμές. Να σου δώσω τον λόγο για ένα τελευταίο μήνυμα. Αναφέρομαι στην ελευθερία σαν ένα απάβγασμα όλης αυτής της εμπειρίας. Η ελευθερία για τον ελληνικό πολιτισμό, και να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ίσως θα μπορούσα να διαβάσω και πάλι έναν ποίημα. Το ελληνικό θαύμα το είχαμε να ακούσει και πριν. Μπορώ να το διαβάσω όμως έτσι για σαν κατακλείδαν, διότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα
να κάνει θαύματα. Και για να κάνει το θαύμα πρέπει να το πιστέψει. Όπως είναι και μέσω της ορθόδοξης αντίληψης, όταν πιστεύεις στο θαύμα, το θαύμα υλοποιείται. Λέει λοιπόν ο Νίκος Καζαντζάκης στο Ελληνικό Θαύμα. Την κρίσιμη αυτή στιγμή παρουσιάστηκε ο Homo Hellenicus. Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, ο άνθρωπος είδε καθαρά ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η ανθρωπότητα. Μήτε δεξιά στο βάραθρο της σκλαβιάς, μήτε αριστερά στο βάραθρο της αναρχίας. Ο Έλληνας χάραξε ένα στενό μονοπάτι ανάμεσα στα δύο βάραθρα. Το μονοπάτι της ελευθερίας. Μάριε, Ηλία, σε ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την εδώ παρουσία σου. Ευχόμαστε κάθε δύναμη και κάθε έμπνευση. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε.